Και αυτή την εβδομάδα είχαμε ακραία φαινόμενα που προκάλεσαν καταστροφές στην Ελλάδα, έντονες βροχοπτώσεις, είχαμε ακόμα πυρκαγιές και στην Αυστραλία και αυτό είναι μια νέα κατάσταση που πρέπει να συνηθίσουμε και να προσαρμοστούμε άμεσα. Γιατί τα έντονα φαινόμενα απειλούν σοβαρά και τις μεταφορικές υποδομές που είναι κρίσιμες και για την οικονομία αλλά και για την ασφάλειά μας. Αυτά όλα σύμφωνα με έρευνα την οποία συνυπογράφει ο ΟΗΕ και η ελληνική εταιρεία Logistics. Σχεδόν στα 2 μέτρα έφτασε το νερό που κατέκλυσε την ιστορική πόλη της Βενετίας και δεν υποχωρεί. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με σενάριο ταινίας γίνεται η σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Τώρα στη Βενετία θα πρέπει να υψωθούν τείχοι για να θωρακιστεί στο μέλλον η πόλη. Έχουν φτιάξει ένα ειδικό σύστημα, gates, δηλαδή πυλών, οι οποίες κάτω από όταν οι συνθήκες είναι προειδοποιείται ότι πρόκειται να γίνει η ζημιά, αυτές σηκώνονται. Έχουν αρκετό μεγάλο ύψος, ικανό για να αντέξει μέχρι και το 2000% τουλάχιστον το τι πρόκειται να συμβεί. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν είναι έτοιμο το έργο. Εκτός από την άνοδο της στάθμης του νερού, τις μεταφορικές υποδομές μπορούν επίσης να καταστρέψουν οι βροχοπτώσεις, οι καύσονες, η διάβρωση. Στην Ελλάδα είδαμε να πέφτουν γέφυρες στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στην Κομωτινή και να καταστρέφονται δρόμοι και υποδομές μετά από μεγάλες βροχές. Οι εικόνες αυτές από την Καραϊβική, όπου η διάβρωση καταπίνει δρόμους, ακτές και μεγάλες τουριστικές υποδομές, είναι ενδεικτικές των κινδύνων της υπερθέρμανσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία στο μέλλον θα ενταθούν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. We expect that the temperature rising is continuing in the foreseen future, unless we just take really the decisive measures to stop or to slow this trend. And along with the global warming, the all type of these extremes are expected to increase. So the precipitation, heavy precipitation, the heavy rains, they will intensify in many parts of the world. The drought will get worsen in the other part of the world. And these hurricane or strong wind or other type of weather extremes, we will experience a little more frequently. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τροτές θεωρούνται οι υποδομές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Λιμάνια και αεροδρόμια στα νησιά θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο, κινδυνεύουν επίσης οι οδικοί άξονες και ο σιδηρόδρομος από τη ζέστη. Παράδειγμα, οι δρόμοι μπορούν πάνω να λιώσουν και να δημιουργήσουν θέμα. Μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις γραμμές των τρένων, όπου λόγω της διαστολής των συνδρομικών γραμμών αυτές φεύγουν από τη θέση τους. Όταν η θερμοκρασία γίνει πάνω από 30 βαθμούς, πρέπει να μειώσουμε τις ταχύτητες για να αποφύγουμε ατυχήματα. Όλα αυτά θα χρειαστούν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης. Δηλαδή, λίγα λόγια, να φτιάξουμε υλικά τα οποία να βάλουμε στους δρόμους πάνω, οι οποίοι να αντανακλούν. Στις παράκτητες περιοχές, στα λιμάνια, θα ανέβει η θάλασσα, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποια λιμάνια θα πρέπει να τα σηκώσουμε. Στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε ο ΟΗΕ και η Ελληνική Εταιρεία Logistics, αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεση καταγραφή της τροτότητας των μεταφορικών υποδομών και ενίσχυσή τους, καθώς τα περισσότερα έργα μετρούν ήδη πολλές δεκαετίες ζωής και σχεδιάστηκαν για άλλες καιρικές συνθήκες. Η καταστροφή τέτοιων υποδομών, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία μιας χώρας, στην άμυνα μιας χώρας, στην οδική ασφάλεια και βέβαια στο ότι μπορούν να χαθούν ζωές. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση να μπορεί να αξιολογήσει τα μελλοντικά καιρικά φαινόμενα ώστε να δυσενισχύσει τις υποδομές αυτές. Έμφαση στα αντιπλημμυρικά έργα θα δώσει το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά να αλλάξουμε και να μπούμε σε μια νέα φιλοσοφία και σε μια νέα γενιά νέων έργων, οι οποίες θα έχουν να κάνουν βασικά με αντιπλημμυρικά έργα. Στους επόμενους 2 μήνες θα υπογράψουμε πάλι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μια προγραμματική συμφωνία άλλων 350 εκατομμυρίων για να γίνουν έργα στους 5 αυτοκινητόδρομους. Μεταφορικές υποδομές σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, που είναι χτισμένη δίπλα σε δέλτα ποταμών, πρέπει κατά προτεραιότητα να θωρακιστούν. Συνολικά όμως, όλα τα μεταφορικά δίκτυα και υποδομές θα πρέπει να χαρτογραφηθούν και να ανασχεδιαστούν υπό το πρίσμα του νέου κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Βλέποντας αυτές τις εικόνες από την Καραϊβική, είναι σαν να βλέπουμε εικόνες και από το δικό μας μέλλον, γιατί δυστυχώς προβλέπεται μεγάλη διάβρωση και στις ελληνικές ακτές. Συνολικά, όλοι οι τομείς θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και ο κτηριακός τομέας, ο οποίος στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρος, αφού καταναλώνει το 40% της συνολικής ενέργειας. Γεγονός που συνεπάγεται και οικονομική επιβάρυνση, αλλά και μεγάλη κλιματική επιβάρυνση με σημαντικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.